Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η επικαιρότητα κινείται γύρω από τον αστερισμό και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά της παρέτησης του Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορικό γεγονός, πολιτικό, μετά την συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Ένα γεγονός που είχε αντιστοιχίες με το 2009 και τον Κώστα Καραμαλή τότε, όπου παραιτήθηκε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η διαφορά τους είναι η χρονοκαθυστέρηση. Ο Κώστας Καραμαλής επέλεξε τότε ακαριαία να ανακοινώσει την απόφασή του να δρομολογήσει τις διαδικασίες διαδοχής. Και ο Αλέξης Τσίπρας χρειάστηκε 3-4 μέρες για να το ντουχιουντήσει, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αντίδραση και μάλιστα επίσημη από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την πολιτική αυτή εξέλιξη. Πρόκειται για μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος προσωπικά, σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ, συνέχισε, ότι με την παραίτησή του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια, είπε ο Πρωθυπουργός, και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με το διχαστικό λόγο και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα που ακλήθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Τα κόμματα πρέπει να ενώνουν τους πολίτες και να προτείνουν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών, και σε αυτό το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορέστηκε ποτέ. Ελπίζω να τον βρει και το εύχομαι ειλικρινά, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να αποτιμήσουμε για το επόμενο πολιτικό χρονικό διάστημα την εξέλιξη αυτή με την βοήθεια του πολιτικού αναλυτή και δημοσιογράφου του κ. Γιάννη Κουτσόμετη. Κύριε Κουτσόμετη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Αλήθεια, ως εκτίμηση το περιμένατε, αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, αν όχι η χρονική στιγμή, περίμενα ότι θα γινόταν πιθανώς το συνέδριο το οποίο συζητείτε να διεξαχθεί είτε αργότερα μέσα στο καλοκαίρι είτε το φθινόπωρο. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας ήθελε να προλάβει τις όποιες εσωστρεφικές κακές εξελίξεις μέσα στο κόμμα. Ο ίδιος ξέρει γιατί επέλεξε αυτή τη στιγμή για να το κάνει. Πάντως είναι πραγματικά όντως μια ιστορική στιγμή. Μετράμε ήδη 15 χρόνια ηγεσίας του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ και πραγματικά είναι μια στιγμή που πρέπει η ελληνική αριστερά να μετρήσει πλέον τα αποτελέσματα, να κάνει ένα απολογισμό και να δει πώς θα πορευθεί την επόμενη μέρα. Όσον αφορά την προσωπική πορεία του κ. Τσίπρα, πιστεύω ότι δεν θα αποχωρήσει από την πολιτική. Έχω κάνει μια εκτίμηση από το βράδυ της Κυριακής ότι θα διεκδικήσει την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ερχόμενο Ιούνιο, όπου εκεί έχει και αρκετές πιθανότητες να έχει και μια αξιόλογη παρουσία στον χώρο της αριστεράς ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Αλλά το παλάκι τώρα, ας το πούμε, είναι στα μέλη και την ηγεσία, τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξουν ένα νέο ηγέτη ο οποίος θα προσπαθήσει να αναδιατάξει το κόμμα και να επαναπροσδιορίσει και την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, η οποία έχει περάσει από πολλές τρικυμίες, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα. Πριν πάμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που φυσικά έχει το ενδιαφέρον, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή την εκτίμηση που κάνετε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα τεθεί επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω? Θα θυμίσω ότι στις ευρωεκλογές του 2014 ο κύριος Τσίπρας ηγήθηκε μιας ευρωπαϊκής λίστας, λεγόμενη Τσίπρα λίστα, λίστα Τσίπρα, και τότε επίσης είχε προχωρήσει, βέβαια ήταν άλλες οι συνθήκες. Τότε ήταν με ανωδική, ερχόταν και εκτιμένη ταχύτητα στα πράγματα. Αλλά έτσι και αλλιώς, επειδή γνωρίζω και την ανθρωπογεωγραφία της Ευρωομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα ήταν ιδιαίτερα πρόσδεκτος εκεί ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτόν θα ήταν μια καλή πολιτικά λύση, θα ήταν και κοντά στο κόμμα, αλλά θα ήταν και αρκετά μακριά ώστε να αφήσει τη νέα ηγεσία να κάνει τη δουλειά που πρέπει, και από την άλλη και ο ίδιος να υπερασπίζεται την πορεία του στην ευρωπαϊκή αριστερά, στην ελληνική αριστερά, από μια θέση κύρους, θα έλεγα. Άρα, δεν έχω πληροφόρηση. Αυτό προλάβα το επόμενο ερώτημά μου. Αν καταλαβαίνω καλά, εντάξει, είναι μια εκτίμηση, αλλά που δεν εωρείται στον αέρα. Προφανώς έχει προκύψει από κάποιες συζητήσεις ως σκέψεις, ως ιδέες. Καλά, ναι, το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Κυκλοφορεί ως σκέψη και σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του κ. Τσίπρα. Φυσικά ο ίδιος
δεν θα άνοιγε τα χαρτιά του τόσο νωρίς. Είναι και θέμα εσωτερικών διεργασιών στο κόμμα, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί θα κινηθούν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για το τι αντιπροσωπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην ελληνική πολιτική σκηνή και για την κοινωνία. Κατά τη δική μου άποψη, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι προσπάθησε να σταθεί σε δύο βάρκες, μία βάρκα της ριζοσπαστικής αριστεράς και μία βάρκα της κεντροαριστεράς. Δεν τα έκανε καλά ούτε στη μία βάρκα ούτε στην άλλη και φυσικά έπεσε στο κενό με τα ανάλογα αποτελέσματα τα εκλογικά. Είναι μία ένδειξη του πόσο στο πουθενά βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι λίγα 24 ώρα μετά τη βαριά ήττα των εθνικών εκλογών και ενώ έχει στην πράξη κριθεί η πολιτική του πρωτοβουλία να ζητά συνεργασία μέσα από το όχημα της απλής αναλογής για τις εκλογές της του Μαΐου, αλλά συνεργασία η οποία συνεχίστηκε και μετά, ως πρόταση εννοώ, και μετά τον Μάιο ενώπιση των εκλογών του Ιουνίου, το γεγονός ότι λίγα 24 ώρα μετά επαναφέρουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Χθες φιλοξενούσαμε εδώ σε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη τον κύριο Τεμπονέρα που έθεσε το ζήτημα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ένδειξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μια γραμμή, δεν υπάρχει καθόλου γραμμή αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι ακριβώς έτσι είναι, διότι δεν υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν διάφορες τάσεις. Υπάρχει μια τάση η οποία θέλει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικής αριστεράς και να παλέψει σε αυτό το χώρο. Υπάρχει μια άλλη τάση η οποία επιδιώκει την όσμωση στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς με όποια ηγεμονία και αν αυτή προκύψει, είτε του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε κάποιου άλλου σχήματος. Και υπάρχουν και διάφοροι πολιτικοί οι οποίοι έχουν τις δικές τους σκέψεις. Όλα αυτά νομίζω πρέπει συντεταγμένα, επειδή θέλουν να λέγονται και σοβαρό κόμμα, να τα βάλουν στο τραπέζι, να συζητήσουν για το τι μπορεί να γίνει. Πάντως, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, το πεδίο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών δεν ενδείκνυται για ένα μια ευρύτερη σκέψη συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί οι δημοτικές περιφερειακές εκλογές έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν τοπικό χαρακτήρα, τοπικά προβλήματα, δεν μεταφράζονται αυτούσια σε ζητήματα κεντρικής πολιτικής. Υπάρχουν στο προσκήνιο, προς το παρόν τουλάχιστον, κάποια ονόματα που εμφανίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συζητιούνται στην Κουμουνδούρου για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφη Αξιόγλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος, ακόμη και νεότερα πρόσωπα που ήρθαν στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, Διονύσης Τεμπονέρας, νεότερα αλλά παλιότερα, πιο έμπειρα στελέχη, Αλέξη Χαρίτσης, Ρένα Δούρου. Βλέπετε εσείς γύρω από αυτά τα ονόματα που σας ανέφερα ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα κάποια εναλλακτική? Κοιτάξτε, υπάρχει και η προσωπικότητα του κυρίου Σακελαρίδη, ο οποίος είχε κάνει το δικό του και δώσει το δικό του στίγμα τα προηγούμενα χρόνια και ο οποίος εμφανίστηκε μετά από χρόνια απουσίας από το χώρο. Και δεν έχει και τη φθορά, που ακολούθησε, έτσι. Αλλά δεν θα μπορέσουν τώρα να κάνω προβλέψεις για το τι θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι η απόφαση ήταν των μελών του κόμματος και όχι της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, πιθανολογώ ότι θα υπάρχουν κάποιες ομαδοποιήσεις, αλλά δεν ξέρει κανείς ποιοι θα προσέλθουν να ψηφίσουν εν μέσω μιας γενικής απογοήτευσης στους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ για τα αποτελέσματα τα εκλογικά και πώς θα δημιουργηθούν οι διάφορες φράξεις και ομάδες μέσα στο κόμμα για το ποιον θα υποστηρίξουν. Είναι μια καινούργια διαδικασία, γιατί θυμίζω ότι η προηγούμενη εκλογή δεν είχε αντίπαλο ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν έχουμε κάποιο προηγούμενο να δούμε τις συγκρίσεις και πώς μπορεί να εκφραστεί το σώμα των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τη διαδικασία αυτή να έπρεπε να εξελιχθεί με τη χρονολογική σειρά? Πρώτα καταλήγουμε για το πού πρέπει να κινηθεί πολιτικά, ιδεολογικοπολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά εντοπίζουμε το πρόσωπο που μπορεί να το εκπροσωπήσει καλύτερα ή ανάστροφα? Πιστεύω ότι θίξατε τώρα με αυτή την ερώτηση τον πυρήνα του βασικού αυτό προβλήματος το του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν, προφανώς δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για πραγματική, θα έλεγα, ενδοσκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής πορείας. Τι έφτεξε και υπήρξε η ΙΤΑ το 2019, τι έφτεξε και υπήρξε αυτή η καταπαράθρωση σε αυτές τις εκλογές, τις πρώτες και τις δεύτερες. Ακούσαμε διάφορα σενάρια για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης,
για τη λάθος επιλογή της απλής αναλογικής. Ακούσαμε ότι οι πολίτες μπορεί να παρασύρθηκαν για σύνδρομα Σουηδίας, Στοκχόλμης. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι σοβαρές αξιολογήσεις αυτές. Το βασικό για μένα ζήτημα που πρέπει να δει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια μέλη έχουν αρχίσει έτσι πολύ θολά να το περιγράφουν, είναι ότι υπάρχει μια μετακίνηση μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας σε αναζήτηση πιο σταθερών λύσεων και όχι λύσεις ριζοσπαστικές οι οποίες θα ανατρέπουν αυτή τη στιγμή την πορεία της χώρας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική, είτε έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, είτε έχει να κάνει με την στράτευση της χώρας, τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζητήματα που για ένα μεγάλο μέρος πιστεύω της κοινωνίας είναι αυτή τη στιγμή αδιαπραγμάτευτα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ιδεολογικά να λειτουργήσει με ένα συγκροτημένο ιδεολογικό πρόγραμμα μέσα σε αυτά τα πλαίσια και να διεκδικήσει μια νέα πλειοψηφία? Εκεί έρχονται οι αντιφάσεις ιδεολογικές, οι δογματικές, που δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα κατ' εμέ στην πορεία την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Η ενδοκομματική, ή μάλλον η ενδοσκόπηση στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δίνει έναν χρονικό αέρα στην κυβέρνηση, την ανανεωμένη κυβέρνηση, η οποία δεν είχε αυτό, δεν θα είχε μάλλον αυτό τον αέρα, με το δεδομένο ότι βρισκόταν στην κυβέρνηση, ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη, ο κόσμος πλέον δεν έχει διάθεση να δώσει πίσω συγχρόνου, περιμένει απλά την υλοποίηση όλων όσων έχει εξαγγελθεί και επιδοκιμάστηκαν με την ψήφο των πολιτών. Κερδίζει, λέτε, για να ξεκινήσω με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάω μετά στο ΠΑΣΟΚ. Κερδίζει χρόνο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είναι ζήτημα από ποια πλευρά μπορεί να το δει κανείς. Ένας ηττημένος Αλέξης Τσίπρας είναι ένας εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση σε επίπεδο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν αρκετό χρόνο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι μια τέτοια διαδικασία. Άρα όντως η κυβέρνηση κερδίζει ένα χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν τόσο σοβαρές, θα έλεγα, δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Η εξέλιξη θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να ευνηδιάσει με κάποια νομοθετήματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα ή θα έλεγα κοινωνικά ευαίσθητα. Νομίζω ότι την επόμενη φάση θα τη δούμε πιθανότατα μετά τις δημοτικές εκλογές, και αν θα κρίνουμε πρώτα να δούμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, όπου εκεί πιστεύω θα γίνουν και πιο συγκεκριμένες οι εξαγγελίες και κάποια χρονοδιαγράμματα, ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε με ποια πορεία θα κινηθεί η κυβέρνηση. Πάντως, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, δημόσιο λόγο έχουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν βουβά αν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κτλ. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη για πρώτη φορά μετά την ανάληψη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εντός του κοινοβουλίου, σε συνδυασμό με το κλίμα, βαρύ κλίμα εσωστρέφειας που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ζωτικού χώρου στην αντιπολίτευση, δημιουργώντας συνθήκες το ΠΑΣΟΚ να καταστεί κοινοβουλευτικά, μέσω της δραστηριότητάς του εννοώ, όχι αριθμητικά, ποιοτικά δηλαδή, να καταστεί ο αντιπολιτευτικός, ο κυρίαρχος αντιπολιτευτικός πόλος, ή πιστεύετε ότι είναι νωρίς ακόμη? Για μένα θα κρυθούν πολλά από το τι είδους αντιπολίτευση θα αποφασίσει να ασκήσει το ΠΑΣΟΚ. Εάν πιστεύω συνεχίσει σε έναν πλήρη αρνητισμό απέναντι σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να ας πούμε για παράδειγμα σας φέρνω αυτά τα καινούργια μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν υπάρξει ένας αρνητισμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε κάθε μέτρο το οποίο θα φαίνεται ότι είναι θετικό απέναντι σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, αυτό νομίζω θα έχει μια αρνητική επίδραση στην επιρροή του ΠΑΣΟΚ. Αν όμως κάνει μια, θα λέγαμε, συγκροτημένη αντιπολίτευση, δηλαδή να στηρίζει τα όποια θετικά και να κάνει τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στα όποια αρνητικά, εκεί νομίζω έχει μια ευκαιρία, την οποία έχασε αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια με τον απόλυτο αρνητισμό του και τον τοξικό λόγο που είχε. Θα πρέπει να το δούμε μέσα στη Βουλή. Είναι όμως μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή και το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει ένα σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να κλείσουμε με την πρώτη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό, αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι μια
πολύ καλή ευκαιρία για την, να εμφανιστεί ως νικητής πλέον των ελληνικών εκλογών, βουλευτικών εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια οι περισσότεροι ηγέτες ανέμεναν την επικράτησή του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργεί και κάποια δεδομένα και για τις ισορροπίες τις ευρωπαϊκές. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, σε μια εποχή που ελάχιστες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ηγεσία κεντροδεξιά. Αυτό έχει τη σημασία του και ήταν και θουσιώδης οι αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πάνω σε αυτή την εξέλιξη. Θα πρέπει να δούμε και διάφορα ζητήματα που αφορούν επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του ενεργειακού, με τη διαχείριση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα και τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ζητήματα το μεταναστευτικό που είναι πολύ σημαντικό, είναι και τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν και αυτά απαιτούν πολύ άμεσες αποφάσεις και λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Κουσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουσομίτης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε.